Story time για το πώς έφαγα κέρατο. Αυτή η ιστορία είναι από το 2020-19, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, ήμουν με μια κοπέλα, να μου λύσει μια παρέα και αυτά, ξέρετε το ένα και το άλλο. Λέω εγώ με αυτήν την κοπέλα ήμασταν κρυφά, γενικά δεν πουστάραμε τίποτα. Βγαίνω μια μέρα στο κέντρο, που είμαστε εκεί μια μεγάλη παρέα ατόμων και αυτά. Ξέρεις, και έρχεται συζήτηση αυτή η κοπέλα, γιατί δεν ξέραν τα παιδιά. Τέλος πάντων, ξέρεις, ξεκινάνε και λέει ο ένας, εμείς είμαστε μαζί τώρα με αυτήν την κοπέλα, κάντε εικόνα αυτό. Ξεκινάει ο ένας, ρε φίλε, εγώ έκανα κάτι με αυτή σήμερα. Για το shake του βίντεο θα την πούμε Ελένη. Δεν έχω ποτέ Ελένη στη ζωή μου, αλλά θα την πούμε Ελένη. Λέει, ρε μπρο, εγώ έκανα κάτι με την Ελένη σήμερα. Ξέρεις, εγώ εκείνη τη στιγμή, ρε φίλε, νομίζω έπαθα πολύ υπαρξιακό σοκ, αλλά δεν ήταν αρκετό μπροστά σε αυτό που έρχεται. Ξέρεις, έκανα κάτι με την Ελένη σήμερα. Κάνω εγώ ένα έτσι, δεν έχω δείξει ακόμα κάτι. Λέει, ναι, ρε φίλε, και γαμώ, πολύ ωραία κοπέλα, ωραία αγκόμενα, ξέρω εγώ και τέτοια. Γυρνάει ο άλλος δίπλα, κάνει, έλα ρε μαλάκα, εγώ έκανα κάτι μαζί της χθες. Εγώ να είμαι έτσι ρε, να είμαι. Και γυρνάω, τον κοιτάω, προσπαθώ να μην δείξω κάτι γιατί σέβομαι κάποια πράγματα ακόμα και εκείνη τη στιγμή. Κοιτάω στην ευθεία και αρχίζει τώρα και είμαστε 10 άτομα παρέα. Και αρχίζει και μου λέει και ο τρίτος και ο τρίτος, εγώ έκανα κάτι μαζί της χθες. Έλα ρε, εσείς μόνο φασωθήκατε, εγώ προχώρησα κιόλας μαζί της παραπροχτές. Και αρχίζουν και μου λένε αναλυτικά ο καθένας που έχει κάνει κάτι, πώς το έχουν κάνει, το τι γίνεται και αυτά. Και κάποιος μου βγάζει και μια selfie που είναι ο κολλητός του δίπλα έτσι και άλλος με την άλλη αγκαλιά και τον φυλάει, ξέρω εγώ έτσι. Και είμαι εγώ τώρα μέσα στο κέντρο, έτσι. Ωραία, έχουνε, γιατί εντάξει ρε φίλε, νιώθω κάτι και αυτήν την κοπέλα προφανώς, δεν είμαι ο man που πρέπει να νιώθω κάτι, ξέρεις, να μου βγάλεις κάτι. Και είμαι τώρα στο κέντρο εγώ έτσι, έχουνε παραλύσει τα πόδια μου, λέω, ρε φίλε, δεν γίνεται να το έχω. Δεν γίνεται να το ζω αυτό, γιατί ωραία, φαντάζομαι ότι βγαίνεις έξω μια βόλτα στο κέντρο, ωραία, με φίλους σου, ρε φίλε, που είστε παρέα, ωραία. Και ξαφνικά ακούς ότι η κοπέλα σου έχει πάει με όλους σου τους φίλους. Αυτόματα νιώθεις μη σημαντικός να αναπνέεις αέρα εκείνη τη στιγμή στη γη. Νιώθεις ότι ο αέρας που καταναλώνεις είναι ασήμαντος. Θα ήταν καλύτερο να μην τον καταναλώνεις. Δεν είσαι ένα τίποτα. Παίρνω το μετρό και είμαι τώρα μέσα στο μετρό μου ακουστικά. Νομίζω ακούω X, ακούω ότι καταληκτικό τραγούδι έτσι. Δεν έχω μιλήσει ακόμα στην κοπέλα για αυτά. Και τέλος πάντων της λέω, την παίρνω τηλέφωνο. Άμα θυμάμαι καλά, νομίζω την πήρα τηλέφωνο. Τσίπα, τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή τι κάνεις. Και να μου λέει συγγνώμη και δεν ξέρω γιατί το έκανα. Δεν ξέρω γιατί είμαι έτσι και σε αγαπάω και αυτά. Και fast forward. Βρισκόμαστε μια μέρα σε ένα μετρό, συζητάμε αυτά τα πράγματα, της δίνω μια ευκαιρία να και να. Αλήθεια τώρα που κάνω βίντεο, ρε τρελέ, δηλαδή τόσες ώρες δεν μπορείς να το κάνεις μέσα στο. Μου λέει, ξέρω εγώ, Νίκο, με πιάνει από εδώ, μου λέει, σε αγαπάω ρε φίλε, σένα αγαπάω, εσένα θέλω και αυτά. Και ο ηλίθιος την πίστεψα, να. Και αφού την πίστεψα λοιπόν και έγινε όλο αυτό το κομμάτι, ξέρεις, και αν φιληθήκαμε και αυτά, είπα εντάξει. Τώρα και αυτοί έκαναν λάθος, σιγά. Τι μαλάκας. Μία εβδομάδα μετά. Μαλάκα, είμαι μπλάκας, ρε. Φτύσα ένα σπίτι λοιπόν μετά διάφορα παιδιά. Ξέρεις, δεν ήταν κάποιο TikTok, είναι Instagram, όλα αυτά. Ήταν general φίλη μου, ρε φίλε. Ήταν μια κοπέλα που είχα γνωρίσει, ξέρω εγώ, έξω σε μια βόλτα. Έτσι που σαράζουν όλοι στο σπίτι και αυτά. Έχω κάτσει στο παράθυρο και κοιτάω το παράθυρο, ρε. Εγώ ακόμα είμαι κρυφά με αυτήν την κοπέλα, δεν έχουμε πει τίποτα. Τότε έκανα και την αρχή μου στο TikTok, οπότε δεν θέλαμε να βγει κάτι, ξέρεις. Έτσι που κοιτάω εγώ το παράθυρο, έρχεται ένα παλικάρι και μου λέει, Νίκο, ξέρεις, πάω να γυρίσω, μου κρατάει το κεφάλι από εδώ, μου λέει, μη γυρίσεις πίσω. Του λέω, τι λες, ρε, γιατί γυρίσεις. Μη γυρίσεις, μου λέει, δεν έχεις δει τίποτα. Του λέω, όχι. Και η τύπισσα, ξέρω εγώ, ήταν ξεπλωμένη με τον άλλον. Στο ίδιο κρεβάτι. Μα λέγα, είμαι χαζός, ρε! Είμαι χαζός. Βασικά απλά κοίταγα το παράθυρο. Δεν φταίω. Το παράθυρο κοίταγα. Περίμενα, ρε φίλε, να ξαναπροδοθώ έτσι. Και μπροστά μου, επειδή κανείς ακόμα δεν ήξερε, μπροστά μου είχαν ξαπλώσει το κρεβάτι και η άλλη του έπιανε το γεννητικό όργανο. Ξέρεις, κάτω από τα συντόνια και αυτά. Και κάποιοι είδανε το. Πώς να το εξηγήσω, ρε φίλε. Ωραία, φέρνει την πετσόρα του γυμναστηρίου. Και έτσι πως είναι η κουβέρτα εδώ, απλά είδανε κάποιοι. Αυτό. Τέλος πάντων, ρε φίλε, προχωράει λίγο η ώρα. Εγώ το μαθαίνω, δεν της λέω τίποτα. Αυτή έχει καταλάβει, το έχω μάθει. Και είχαμε φιληθεί πιο πριν. Και έτσι πως έρχεται να με
να μου μιλήσει. Είμαι στο μπάνιο, έχω πλύνω τα δόντια μου. Και σκάει ατάκα Νίκος Μπάρκουλης. Σκάει τον Μπαρκουλέικο το αίμα του πουθενά. Βγαίνει ο Αντρέας από μέσα μου και λέω ένα. Μου λέει, ξέρω και τι κάνω. Εγώ έτσι. Φθηνώ. Μου λέει, γιατί πλύνεις τα δόντια σου. Και τι κάνω. Γιατί. Τη λέω, σε φίλησα πριν και μάλλον έχω φιλήσει τη μισή Ελλάδα. Και τι κάνω και αειδιάζω λίγο, μπορείς να φύγεις λίγο. Τη λέω, μα κουμπάς κιόλα. Γιατί εντάξει, μην κάνω κανένα με το κρυμμένο. Και απλά συνεχίζω και πλύνω τα δόντια μου δεύτερη φορά μπροστά τη. Και αρχίζει κλαίει. Κλαίει ρε, αυτή έχει πει και τίποτα. Αρχίζει ξερνάει και αυτή ξερνάει και εγώ πλέον τα δόντια μου, ξέρω εγώ. Και κάνω. Και κάπως έτσι ήταν το story που έτσι τελείωσε με αυτήν την κοπέλα. Εμένα μετά με είχε πάρει ένας φίλος με ένα μάξι. Εγώ έκλαιγα. Ξέρω εγώ, χάμισε τα. Έλεγα γιατί ρε φίλε. Γιατί από τότε το είχα αυτό ρε φίλε. Εξής, δίνω με πολλούς ανθρώπους και στο τέλος όταν με προδίδουν είναι πολύ χάμισε τα ρε μπρο. Δεν ξέρω. Κοινωνικό μήνυμα. Παραμείνετε αυτό που είστε και να είστε καλοί άνθρωποι, απλά να έχετε ένα μέτρο ρε φίλε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί και ποιος να την κάνει. Ελπίζω να έχει αρκετό φως το βίντεο, γιατί άμα δεν έχετε ξενερώσει. Αυτά γράψτε μου, θέλετε άλλο story time.